Νέο βίντεο με τον δράστη που πυροβόλησε και σκότωσε δύο άτομα σε καφετέρια της Νέας Μύρνης παρουσιάζει σήμερα ο Αντένα. Στο βίντεο φαίνεται ότι ο φερόμενος ως δράστης αναεπιβαίνει σε μηχανή που οδηγεί συνεργός του. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον εκτελεστή της Νέας Μύρνης μαζί με τον συνεργό του. Οι αποκλειστικές εικόνες που εξασφάλισε ο Αντένα από κάμερα επιχείρησης δείχνουν τους δύο άνδρες να σταματούν 200 μέτρα μακριά από την καφετέρια που κάθονταν τα δύο θύματα της επίθεσης. Το ρολόι δείχνει 21:31 και αυτό εδώ το σημείο είναι το ιδανικό σκηνικό ώστε ο συνεργός να αφήσει τον εκτελεστή της Νέας Μύρνης. Είναι η ώρα που σταματάει η μηχανή και ο μαυροφορεμένος άνδρας κατεβαίνει και κατευθύνεται με γοργό βήμα προς την καφετέρια της πλατείας. Μέσα σε δύο λεπτά έχει φτάσει στην καφετέρια. Με κρύο αίμα πλησιάζει το στόχο του. Αρχίζει να πυροβολεί. Βγαίνει τρέχοντας από το κατάστημα, αφήνοντας πίσω του δύο νεκρούς ανθρώπους και μία γυναίκα τραυματισμένη από αδέσποτη σφαίρα. Ξαφνικά βλέπουμε κόσμο να τρέχει. Μάλλον πρέπει να ήταν μετά τους πυροβολισμούς. Κατεβαίνανε όλοι από τη Γορδίου προς τα κάτω. Υπήρχαν άνθρωποι, ας πούμε, που τρέχανε. Στο ίδιο σκηνικό από το αποκαλυπτικό βίντεο του Αντένα βλέπουμε ότι 4 λεπτά μετά αρχίζει ο κόσμος να τρέχει. Ο συνεργός του εκτελεστή δεν έχει σβήσει τη μηχανή. Μοιάζει σαν να ακολουθεί το δράστη έως το σημείο που θα τον παραλάβει μετά την εκτέλεση. Στη φωτογραφία του κουμέντου που εξασφάλισε ο Αντένα βλέπετε τα δύο θύματα μία ώρα πριν την εκτέλεσή τους σε άλλη καφετέρια στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Πράγμα που σημαίνει ότι ο εκτελεστής ήξερε ακριβώς το δρομολόγιο τους. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αξιωματικοί του τμήματος δίωξης ανθρωποκτονιών έχουν συλλέξει μεγάλο όγκο βιντεοληπτικού υλικού και έχουν χαρτογραφήσει τη διαφυγή των δύο ανδρών που αναζητούνται.